τιμή και χαρά σας καλωσορίζω στην απόψινή μας εκδήλωση που αφορά την παρουσίαση τεσσάρων βιβλίων, τριών θεατρικών έργων και μιας ποιητικής στιχουργικής συλλογής του κυρίου Ευάγγελου Βαρβαρέσου, έως Διευθυντή του Καλλιτεχνικού Σχολείου και του Τρίτου Γέλα Μπελοκύπου. Έτσι θέλει ο ίδιος να συστήνεται. Αλλά κάτω από αυτά δεν μπορεί να κρυφτεί ο πανιτάλατος καλλιτέχνης με τη λεπτή ευαισθησία του χυμαρόδη λόγο και τον διεισδυτικό στοχασμό. Φαίνεται όμως το γεγονός ότι διετέλεσε ποιητική αδεία θα μιλήσω τώρα. Διευθυντής του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Λυκείου Αμπελοκήπων που φέρει την επωνυμία Δημήτρης Χόν, τον βοήθησε πάρα πολύ και τον επηρέασε, διότι μολονότι επιστήμων των θετικών επιστημών όπως γνωρίζω, έχει επιδόσεις γύρω από την πεζογραφία, την ποιήση, το θέατρο κλπ. Άρα διετέλεσε στη συνέχεια και διευθυντής του Τρίτου Γέλου Αμπελοκήπου. Ο Ευάγγελος Βαρβαρέσος και ως εκπαιδευτικός υπήρξε άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρονταν όχι μόνο για την εκπαίδευση αλλά και για την παιδεία, η οποία παιδεία είναι μια ευρύτερη και γενικότερη έννοια που εμπεριέχει μέσα στην εκπαίδευση. Έτσι, όχι μόνο μέσα στο ωράριο λειτουργίας του σχολείου, αλλά και εκτός αυτού και σε ώρες δύσκολες, θυσιάζοντας προσωπικό χρόνο και ο ίδιος και οι συνεργάτες του, μας έχει δώσει άριστα δείγματα των επιδόσεων του, της κατάρτισης και όσων αγαπά τα οποία ήθελε να τα επικοινωνεί, να τα κοινωνεί, να τα καθιστά κτήμα και ημών όλων. Μας εκπλήσει για μία ακόμη φορά πλοία ευχάριστα, φαίνεται ότι είναι εντός εισαγωγικών επικίνδυνος και ότι έχουμε να θαυμάσουμε και άλλα πονήματα και άλλους θα δοκιμάσουμε, θα δούμε και θα γευστούμε καρπούς των προσπαθειών. Είναι θαλερός. Εύχομαι να θάβετε και να δημιουργείτε όπως έλεγε ο Θουκυρίδης Εσαΐ. Πληρώνουμε δηλαδή τις λαχτάρες μας με τα χρόνια που μας προσθέτει η ζωή, χειροκροτώντας τελικά την αμετάκλητη απόφασή της να μας νικήσει. Ναι, αυτό είναι. Μία πληρωμή. Δεν είναι περίεργο. Άλλωστε, όλα έχουν ένα κόστος. Όλοι όμως μιλάνε για το κόστος αυτό ως αυστηροί κριτές, σαν να είναι όχι μία νομοτέλεια, αλλά κατά ανάγκη το τίμημα κάποιας πράξης μας. Δεν ξέρουν όμως τις πράξεις μας, ούτε φυσικά μπορούν να μετρήσουν και να αντιστοιχίσουν τα κόστη τους. Απλώς κρίνουν. Και αυτή η κρίση τους είναι που δεν αφήνει τη χαρά να μας πλησιάσει. Εικόνες στη βροχή. Η εικόνα στη βροχή είναι ένα μεγάλο κείμενο. Και γι' αυτό, γιατί είναι το μοναδικό κείμενο που ξέρω, μαζί ίσως με τον ξένο του Καμί και τον άνθρωπο του υπογείου του Ντοστογεύσκη, το οποίο με τόση γλαφυρότητα, ευκολία, οξυδέρκεια, ειλικρίνεια, σπαρακτικό πόνο, περιγράφει ένα πολύ συγκεκριμένο είδος ανθρώπου, τόσο οικείου σε όλους μας. Τον βαλτωμένο, τον καημένο, τον εγκλωβισμένο άνθρωπο. Το έργο είναι θεατρικός προς τη μορφή. Όχι μόνο για δραματουργικούς, πιστεύω, αλλά και για φιλοσοφικούς λόγους. Ο πρωταγωνιστής, με το γενικό όνομα αυτός, υπάρχει μέσα σε ένα δωμάτιο καθ' όλη τη διάρκεια του έργου. Από το δωμάτιο δεν βγαίνει ποτέ, παρά μόνο κοιτάει έξω από το παράθυρο. Ενίοτε συνδιαλέγεται με περαστικούς χαρακτήρες, τη φωνή, τέσσερις φίλους, τη μάνα, τον ιερέα και εκείνη. Θέλω να σου πω ότι θα σε θυμάμαι πάντα. Στα μάτια μου
Ίσως είναι σαν μια Αφροδίτη, συμφιλειωμένη με την ιδέα των αγαλμάτων της. Ίσως σαν μια Αθηνά, συμβιβασμένη με τη μεγαλόπρεπη ακαμψία των ναών της. Ήμουν κάποτε. Και παραμένω έτσι, συμφιλειωμένη και συμβιβασμένη, όπως το είπες. Αυτή τη φορά όμως δίχως ίχνος μεγαλοπρέπειας. Πήρες την απόφαση να συμβιώσεις με μια επίπλαστη ευτυχία. Όπως ξέρεις, η συμφιλίωση με τα αγάλματα και τις ακαμψίες έχει επιπτώσεις. Μία από τις επιπτώσεις ήταν και ο συμβιβασμός σου σε μια ευτυχία χωρίς αλήθεια. Ναι, επειδή σε αυτό με οδήγησαν. Δεν θα έπρεπε. Για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνεται δεν έχουμε καμία ιδέα. Ο τρόπος πάντως δεν γύρισε. Μες στη λιχό της ταξιδέλης.